Ας δούμε τώρα πώς αυξάνουμε τις πιθανότητες να ανέβουμε στις μηχανές αναζήτησης, πώς μπορούν να βρίσκουν εύκολα το site μας πέρα από τις μηχανές αναζήτησης οι πελάτες μας, αλλά και οι υποψήφοι πελάτες μας, και πώς γενικά θα έχουμε εμείς τον έλεγχο του site μας από τη στιγμή που θα το παραλάβουμε και μετά. Όσον αφορά την Google, ο σημαντικότερος παράγοντας τελικά που θα καθορίσει το πόσο ψηλά θα εμφανιστεί το site μας θα είναι η επισκεψιμότητά του. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, οι λέξεις κλειδιά παίζουν ρόλο, τα backlinks, το πόσο συχνά προστάρεται το δικό μας site σε άλλα site παίζει επίσης ρόλο. Τελικά όμως η επισκεψιμότητα που θα έχουμε μετρά περισσότερα από όλα. Το site που θα δημιουργηθεί για εσάς θα είναι πανέμορφο, αλλά επειδή θα είναι καινούριο, δεν θα έχει δεχτεί ποτέ επισκέπτες. Και αυτό, με βάση αυτά που εξηγούμε τώρα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα είναι σαν να έχετε αγοράσει ένα πολύ ωραίο πολυτελές αυτοκίνητο. Φανταστείτε να σας φέρουν μια Mercedes ή μια Ferrari, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Αλλά να βάζετε το κλειδί στη μηχανή και επειδή η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη, να μην μπορεί να πάρει μπρος. Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, αν μας συνέβαινε κάτι τέτοιο με ένα αυτοκίνητο, τι θα κάναμε? Θα βάζαμε καλώδια για να δώσουμε ενέργεια στην μπαταρία να φορτίσει. Μετά θα έπρεπε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο για κάποια ώρα για να γεμίσει τέλος πάντων η μπαταρία. Και μετά θα έπρεπε να το οδηγούμε τακτικά για να φορτίζεται. Αυτό χρειάζεται το site σας και αυτό ακριβώς θα κάνει ο affiliate της OGI για σας. Θα προσπαθήσει αρχικά τις πρώτες μέρες να δημιουργήσει έντονα κίνηση. Θα σας προσθέσει σε δωρεάν οδηγούς, επιχειρηματικούς οδηγούς και σε Facebook group με πολλές χιλιάδες μέλη και από εκεί θα έχετε τους πρώτους επισκέπτες άμεσα. Επίσης, θα προσθέσει εκείνος την επιχείρησή σας στο Google Maps, ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφίες της επιχείρησής σας κλπ. Θα γίνει ό,τι είναι δυνατό, ό,τι περνάει από το χέρι του, για να πάρει μπρος το site σας, όμως, όπως είπαμε, η τελική επιτυχία, μακροπρόθεσμα, θα εξαρτηθεί από την επισκεψιμότητα που θα έχει τελικά το site σας. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο στον κόσμο να το επισκεφτεί. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση πρέπει να βρίσκεται παντού, στα φυλάδια μας, στις κάρτες μας, σε οποιοδήποτε προθετικό υλικό έχουμε. Με άλλα λόγια, η διεύθυνση του site μας πρέπει να βρίσκεται σε όσο περισσότερα σημεία γίνεται. Το καλύτερο όμως που μπορούμε και που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που ονομάζεται QR Code. QR Code, αν δεν έχετε υπόψη σας, είναι κάποια περίεργα σχήματα με τετραγωνάκια που συνήθως βλέπουμε στις βιτρίνες των πολύ μεγάλων εταιριών ή πάνω στα προϊόντα τους. Πώς λειτουργεί? Φανταστείτε να περνάει κάποιος έξω από το κατάστημά σας και να μπορεί αυτόματα να πάει στο site σας χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσει κάτι. Ή φανταστείτε κάποιος να βρεθεί μπροστά σε ένα προϊόν σας, το οποίο έχει πουληθεί εβδομάδες, μήνες ή χρόνια πριν, και πάλι αυτόματα, χωρίς να πρέπει να πληκτρολογήσει, να μπορεί να οδηγηθεί στο site σας. Ή χωρίς κάποιος να πρέπει να θυμηθεί καν από πού το αγόρασε. Απλά πατώντας ένα κλικ στο κινητό του, να μπορεί να πάει στο site σας ή ακόμα καλύτερα στη συγκεκριμένη σελίδα του e-shop σας στην οποία υπάρχει αυτό το προϊόν. Αν αυτό μπορεί να γίνει, κάθε προϊόν που έχετε πουλήσει ποτέ, κάθε κάρτα που έχετε δώσει, κάθε φυλάδι που έχετε μοιράσει, κάθε σακούλα, οτιδήποτε δικό σας έχει δημιουργηθεί, μπορεί δυνητικά να στέλνει κόσμο στο δικό σας site πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά είναι δυνατά με το QR Code. Τα QR Code είναι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή αντιστοιχούν καλύτερα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δεν τους φαίνεται, αλλά κάθε διαφορετικό σχηματάκι ή κάθε διαφορετική μουτζούρα QR Code αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό site. Οποιοδήποτε smartphone μπορεί απλά να φωτογραφίσει οποιοδήποτε QR Code και απλά με ένα κλικ να οδηγηθεί στη σελίδα που παραπέμπει το συγκεκριμένο QR Code. Το site που θα πάρετε έχει έτοιμο QR Code και μάλιστα σας έχει έτοιμη και μια μακέτα, μια PDF μακέτα, που μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο αυτοκόλλητο που μπορείτε εσείς να το τοποθετήσετε σε όσα σημεία θέλετε, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να το φωτογραφίσει όποτε θέλει. Φανταστείτε, αν αυτό χρησιμοποιηθεί σωστά, τι μπορεί να κάνει για σας. Κάθε επισκέπτης που θα περνά έξω από το κατάστημά σας, κάθε επισκέπτης που θα έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε προϊόν έχετε πουλήσει εσείς ποτέ, θα μπορεί να μπαίνει στο site σας χωρίς να χρειάζεται να θυμάται τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση,
χωρίς να πρέπει να πάει σπίτι του έχοντας γράψει ένα κομματάκι χαρτί το δικό σας site, χωρίς να πρέπει να ρωτήσει και να θυμηθεί κάποιος από πού αγοράστηκε το χύψη προϊόν. Φανταστείτε τι πραγματικά μπορεί να κάνει αυτό για την επιχείρησή σας. Οι δυνατότητες που δίνονται είναι προφανώς τεράστιες. Πάμε τώρα πάλι στην οθόνη του υπολογιστή μου, ώστε να δούμε πολύ γρήγορα 1-2 παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν φτιάξει το site τους με τη βοήθεια της OGI και εφάρμοσαν κάποιες από τις ιδέες που είπαμε. Λοιπόν, βρίσκομαι τώρα στη σελίδα της Google και έχω ανοίξει παράθυρο σαν guest. Ο λόγος που έχω ανοίξει παράθυρο σαν guest και δεν είμαι logged in σε κάποιο account είναι ότι, παιδί, μερικές φορές η Google θυμάται σε ποια site έχουμε επισκεφτεί και τι να μας τα βγάζει αυτά πρώτα. Απλά έχω ανοίξει τώρα ένα παράθυρο guest, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η εικόνα που βλέπει κάποιος που δεν έχει ξαναπληκτρολογήσει κάτι σχετικό. Οπότε, πάμε να κάνουμε μερικά τεστάκια από site που έχουν φτιαχτεί. Κάποια από αυτά τα είδαμε και πριν όταν δείχναμε το δημιουργικό των site. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα πληκτρολογήσω είναι, είχαμε δει αυτή την εταιρεία με τα ελληνικά μάρμαρα, Hellenic Marbles λέγεται. Hellenic Marbles. Οπότε πάμε να δούμε τι μας βγάζει όταν πληκτρολογήσουμε Hellenic Marbles. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βγάζει είναι αυτό εδώ. Οπότε το ανοίγουμε. Okay. Και αυτό εδώ είναι το site που είχαμε δει. Είναι ένα site που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας, της OGI. Το έχουμε ξαναδεί, δεν σερφάρω τώρα. Και αυτό εμφανίζεται απλά πληκτρολογώντας. Τι έχει κάνει τώρα αυτός εδώ? Εφάρμοσε κάποια από τα πράγματα που εν συντομία είπα. Προφανώς ο affiliate που είχε έρθει σε επαφή μαζί σας θα είναι πολύ πιο αναλυτικός και θα σας καθοδηγήσει πολύ καλύτερα και εμφανίζεται αυτός πρώτος στην καταχώρηση Hellenic Marbles. Άλλο παράδειγμα, υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε Νέα Ερυθρέα, που είχαμε δει πριν ένα ακροπολείο στην Νέα Ερυθρέα. Οπότε εγώ αν θέλω ένα ακροπολείο Νέα Ερυθρέα, θα πληκτρολογήσω, σωστά κατά προτίμηση θα το πληκτρολογήσω, ακροπολείο Νέα Ερυθρέα. Υποθέτουμε ότι ψάχνω για ένα ακροπολείο στην Νέα Ερυθρέα σε αυτό το παράδειγμα, οπότε πατάμε κλικ και το πρώτο που μας βγάζει είναι Κοντάκης ακροπολείο. Αυτή είναι η καταχώρηση στους χάρτες που είμαμε πριν. Αν κάνω κλικ εδώ, μου βγαίνει εδώ πέρα η φωτογραφία, η καταχώρηση, το τηλέφωνο και αν πατήσω να πάω στον ιστότοπο, είναι πάλι ο ιστότοπος που είχαμε δει πριν για το ακροπολείο. Και αυτό είναι ένα site που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια, εμφανίζεται με τη βοήθεια του affiliate της OGI πρώτο στο χάρτη. Και αν πάμε κάτω και στα αποτελέσματα, μας βγαίνει εδώ πέρα. Kondakis.gr. Είναι αυτό ένα site που φτιάχνει από την πλατφόρμα. Πάμε τώρα, υποθέτουμε ότι στη Νέα Ερυθρέα ψάχνω και για υδραυλικά. Ή ένας κάτοικος της Νέας Ερυθρέας ψάχνει υδραυλικά. Οπότε πάμε Νέα Ερυθρέα, υδραυλικά, Νέα Ερυθρέα. Η τρίτη επιλογή είναι το site που είχαμε δει πριν. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Και αν πατήσουμε κλικ ιστότοπος, είναι ένα site, δεν ξέρω να το είχαμε δει, είναι και αυτό πάντως φτιαγμένο με τη δικιά μας πλατφόρμα. Το συγκεκριμένο site με έχει ενημερώσει ο affiliate που βοήθησε στη δημιουργία του ότι δεν έχει πληρώσει ποτέ, και τα περισσότερα από τα site δεν έχουν πληρώσει, ούτε προφανώς έχουν κάνει ποτέ SEO και ούτω καθεξής, επαγγελματικό SEO, και δεν έχουν πληρώσει ποτέ και χρήματα για διαφήμιση. Τα παραδείγματα που βλέπουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά βγαίνει σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Να, και βγαίνει και στην πρώτη σελίδα της Google. Σε λιάμιες ακολύσεις. Αυτά τώρα, αν σας φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό αυτό, σας προκαλώ, ανοίξτε ένα παράθυρο προήγηση στην Google, πληκτρολογήστε αυτά που πληκτρολογώ και εγώ, θα σας βγάλει τέτοια αποτελέσματα. Ο λόγος που έχω μπει από guest και δεν έχω μπει από το δικό μου account είναι για να είμαι σίγουρος ότι η εικόνα που βλέπω εγώ είναι η εικόνα που βλέπει κάποιος που δεν έχει ξαναεπισκεφτεί ποτέ αυτά τα site. Λοιπόν, okay, αλλάζουμε περιοχή τώρα και υποθέτουμε ότι θέλουμε να βρούμε ένα μέρος, ένα κομμωτήριο να βάψουμε τα μαλλιά μας, οπότε πάμε και βάζουμε βαφή μαλλιών. Μαρούσι. Βαφή μελιών Μαρούσι. Και βγαίνει πρώτο
το βαφείο μαλλιών του Ζορζ, ο οποίος επίσης έχει φτιάξει το site του από την πλατφόρμα της OGI Biz. Και μάλιστα είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί για μια σχετικά γενική αναζήτηση βαφή μαλλιών σε μια ολόκληρη περιοχή, αυτός βγαίνει πρώτος. Πάμε και ένα τελευταίο παραδειγματάκι. Ρομποτικό πάρκινγκ. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Κέντρο. Είναι αυτά τα τελείως αυτόματα πάρκινγκ. Α, ρομπορικό έβαλα εγώ, ρομποτικό. Α, μου το βγάζει έτσι κι αλλιώς, οκ. Okay. Μας βγάζει το Parkomat πρώτο και στο χάρτη, πρώτο και στις αναζητήσεις. Οπότε είναι και αυτό ένα site το οποίο έχει φτιαχτεί από την πλατφόρμα της OGI. Είναι ένα εντυπωσιακά καλό πάρκινγκ, έτσι, με ISO και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Προφανώς τώρα, το είπα και στο βίντεο πριν, το ξεκαθαρίζω και τώρα, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους εγγύηση ότι θα βγαίνεις πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Αυτοί οι επαγγελματίες που δημιούργησαν αυτά τα site και πολλοί άλλοι που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις, δεν είναι ότι ο affiliate τους τα έφτιαξε και αυτοί το site τους το παρατήσανε. Ο affiliate τους έδωσε ένα πολύ δυνατό σπρόξιμο. Το site φτιάχτηκε και δομήθηκε με πολύ σωστό τρόπο, με σωστές λέξεις κλειδιά, μπήκε εκεί που έπρεπε να μπει στην αρχή και το καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν στο νου τους, χωρίς να πληρώνουν χρήματα, να προωθούν το site τους. Να το βάζουν στις κάρτες τους, να το βάζουν ανάλογα με την κάθε επιχείρηση, να το προωθούν, να μην είναι ένας νεκρός ιστότοπος, να είναι ιστότοπος τον οποίο τον επισκέφτεται ο κόσμος, είτε για να ψωνίσει, είτε για να πάρει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Στο αμέσως επόμενο και τελευταίο βίντεο θα δούμε πώς ξεκινάμε, τι πρέπει να προσέχετε, σε πόσο χρονικό διάστημα θα είστε έτοιμοι και ούτω καθεξής. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!